μαλλιών και κούρεμα και χτένισμα από τα κομμωτήρια Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, ο τυχερός. Ο οποίο σήμερα ο Ιωσήφ είναι που μα έφτιαξε τα μαλλιά. Σου αρέσει το μαλλιό μου. Είδες ο Ιωσήφ. Άρα λοιπόν ο Ιωσήφ δίνει ήδη στον πρώτο τηλεθεατή τον Δημήτρη. Μην τα λέω εγώ, εσύ. Και έλα κοντά μου. Να σε ρωτήσουμε να το χρησιμοποιήσει για τον εαυτό σου ή για τη σύζυγό σου. Να ρωτήσω. Εγώ έχω ένα πρόβλημα. Πώς να το πω. Πέφτουν τα μαλλιά μπροστά. Μπορούμε να το διορθώσουμε. Ωραία, μπορεί να κάνουμε μια θεραπεία και να μιλήσουμε στον Ιωσήφ και γιατί όχι. Υπάρχουν διάφορες θεραπείες. Πάμε λοιπόν να παίξουμε για το μεγάλο δώρο, φίλε Δημήτρη. Παρακαλώ. Το οποίο είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Πάμε να παίξουμε για το μεγάλο δώρο. Ναι. Τι να αφήσω τα δύο που κέρδισε και να κερδίσω. Όχι, αυτό. Ίσα, κέρδισα, ίσα, αυτά τα έχει κερδίσει. Και τώρα η Ασημένα θα ανακατεύσει τα χαρτιά μας. Ναι, εντάξει. Δεν το, απλώς τα δύο τα πρώτα δεν τα ξέρω γι' αυτό. Είναι ωραία. Καινούργια. Δίνουμε δύο δώρα έτσι κι αλλιώς. Έχει κερδίσει δύο δώρα. Να πω ξανά στους τηλεθεατές. Σήμερα η εκπομπή δίνει δώρα. Δεν χρειάζεται να παίξεις. Δηλαδή με το που τηλεφωνείς. Δίνουμε δώρα. Πάρα πολλά δώρα. Το μόνο που κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις. Απλά εδώ, τώρα με τρεις νίκες, ήδη έχεις πάρει το αεροπλάνο και έχεις πάει στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, σε σαλέ, για να κάνεις σκι. Για να κάνεις ό,τι θέλεις, μόνος με τη γυναίκα σου, με τους φίλους σου. Με τρεις νίκες. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Διαλέγουμε ένα φίλο εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν με αγωνία. Να κερδίσω αυτό με τη σχολή, την επαγγελματικά που λέει. Ορίστε. Το δίπλωμα, δεν μπορώ να το κερδίσω. Βεβαίως, γιατί να έχεις επιλογή. Βεβαίως έχεις. Μόλις κερδίσεις την τρίτη νίκη, θα πεις τι ακριβώς θέλεις. Από όλα αυτά. Ωραία. Okay. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε εγώ πριν να φύγω. Μπορεί να ακούω λίγο μουσικό χαλί από κάτω. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η αγωνία. Η αγωνία. Λοιπόν, Τζοάννα. Θα διαλέξει ένα φίλο για τον τηλεθέτη, το μικροφωνάκι. Εδώ, δεν χρειάζεται να φεύγει. Λοιπόν, με τα χεράκια στα όμορφα. Θα πάρω. Τι θα πάρει. Αυτό. Γεια στο κάτω. Λοιπόν, Δημήτρη. Δημήτρη, πάμε για την πρώτη νίκη να πάρουμε το δώρο. Αφού το έχω, αυτό είναι τώρα. Είναι γεγονός. Δημήτρη. Ναι. Πάμε. Ναι. Ωραία, να ρίξουμε τα φύλλα μας. Ένας-ένας. Πάμε. Έχουμε το 4 λοιπόν. Να ρίξουμε και το άλλο. Εμείς έχουμε 9. Έξι, κέρδισες! Δημήτρη, έχεις 2 ακόμα ευκαιρίες για να πάρεις το ταξίδι. Τα δώρα τα άλλα ήδη σου ανήκουν. Το Power Play 300 ευρώ και από τα κομμωτήρια Ιωσήφ, τι ήταν, κούρεμα... Ναι. Κούρεμα και χθένισμα. Αυτά σου ανήκουν. Έχουμε άλλες 2 επιλογές. Αν κάνεις 2 νίκες ακόμα, έχεις φύγει με το αεροπλάνο και έχεις πάει στο Μπάνσκο. Ωραία, να πάρουμε αυτά τα φύλλα λοιπόν. Bangkok. Μπάνσκο, Βουλγαρία. Μπάνσκο. Ένα εγμής. Οκ. Το αποκαλύψουμε. Παίξε μαζί μου. Είναι ο... Κοίτα να δεις αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Αυτό το μεγαλύτερο φύλλο, όποιος το έχει, συνήθως κερδίζει. Όμως, αν βγει το ίδιο, γίνεται σοπαλία. Οκ. Εντάξει, τώρα... Για να δούμε. Πάμε. Είδες, ισοψηφία! Πού είναι ο πολίτης μου, γιατί δεν βάζει μουσική χειροκρότημα, εδώ θέλω ένταση. Θέλω ένταση εδώ. Πού είναι η ένταση. Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ας πούμε. Είναι τυχερός ο Δημήτρης. Είναι τυχερός. Και να πω ότι εγώ θέλω την άλλη μου αγωνία, την άλλη μουσική που μου άρεσε καλύτερα. Εμένα μου άρεσε η άλλη αγωνία πιο πολύ, που είχαμε πρώτα. Δεν μου αρέσει. Πάμε, επόμενο τρίτη νίκη. Περίμενε, καλά, πρώτα εμείς. Γεια σας, και εμείς τηλεθεατής. Ναι, σας ακούμε, Δημήτρη. Τώρα έχουμε δηλαδή 2 νίκες. Ναι, 2. Με 3 νίκες λοιπόν. 2, είναι ισοψηφία αυτό. Αν είναι ισοψηφία, συγγνώμη, ναι, πάμε άλλη μία, ναι. Είσαι στην πρώτη νίκη ακόμα, συγγνώμη. Να σου πω κάτι, δεν πειράζει, ας κερδίσει. Είναι ο πρώτος, ας κερδίσει. Πάμε, 2 νίκες. 2 νίκες. Άρα, πάμε να δούμε. Ωραία. Παίρνω εγώ ένα φίλο. Ναι, έχεις ανατρέψει το παιχνίδι, δηλαδή τι κάνεις σήμερα. Είπαμε να δώσουμε δώρα. Είναι ο δώρος ο Δημήτρης. Μην εκνευρίζεις. Είναι ο πρώτος μας. Οκ, πάμε. Δεύτερο. Παίξε μαζί μου. Και ξαναβγάλε παίξε μαζί μου. Δημήτρη, η Ασημένα προσπάθησε να σε βοηθήσει με 2 νίκες να πάρεις το δώρο. Ανατρέπει τους κανόνες, που σημαίνει ότι θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο αυτό. Μην κάνεις εξαιρέσεις. Όμως σε αυτήν την περίπτωση δεν κέρδισες. Δεν πειράζει, δεν κέρδισες όμως το ταξίδι. Έχεις κερδίσει, τι έχεις κερδίσει, ο Δημήτρης, μπορεί να μας πεις. Θυμάσαι.
Ένα, δύο, τρία. Στέρισμα και κούρεμα από τα κομμωτήρια Ιωσή. Μπράβο. Και θεραπεία μαλλιών. Ναι. Και powerplay. Μπράβο, για γυμναστική για 4 μήνες. Ρωτάει ο Δημήτρης που είναι η τοποθεσία. Θα σε ενημερώσουμε εμείς στην Πετρούπολη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Και αλλά το powerplay είναι γλυφάδα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα στην ουσία δεν έχεις κερδίσει. Δεν έχεις χάσει μάλλον. Έχεις κερδίσει ήδη. Τι θα έχει κερδίσει, για να δούμε τι θα κάνει η Τζοάννα. Πάμε να δούμε μουσική. Πάμε μουσική δυνατά. Και έχουμε και γραμμή. Έχουμε πολλές γραμμές. Δεν ακούω τη μουσική δυνατά. Πού είναι η μουσική τα τραγούδια του Χολύπτη μου. Σήμερα έχετε αποσυντονιστεί τελείως. Πού είναι η μουσική μας. Πού είναι η μουσική μας. Τα τραγούδια του Χολύπτη μου, πού είναι. Έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Με ενημερώνουνε. Εγώ λοιπόν. Ναι, εγώ δεν ακούω καν καταρχήν. Μιλάτε και σε μένα, γιατί εγώ δεν ακούω. Ωραία, λοιπόν. Όσο φασαχτεί το τεχνικό πρόβλημα, να ξαναπούμε σε όλους τους τηλεθεατές. Έχουν ανοίξει τώρα τη τηλεόρασή τους. Ότι συντονισμένοι στο τηλεπαιχνίδι, παίξε μαζί μου. Το τηλέφωνο που μπορεί να καλέσουν είναι το 9011. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, 9011-400-400. Τηλεφωνείτε. Παίζετε λοιπόν. Για δώρα τα οποία η εκπομπή σας θα δίνει όπως και να έχει, δηλαδή μόνο με το τηλεφώνημά σας. Και εδώ στην περίπτωση που φτάσουμε στο σημείο και έρχεστε εδώ, με τρεις νίκες, αν μας κερδίσετε, σε εισαγωγικά, φεύγετε και κερδίσετε τι, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, στον Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Και. Εσύ, αφού τα ξέρεις. Εσύ δεν τα ξέρεις. Τα ξέρω. Και τι άλλο. Όχι, εσύ δεν τα πεις άλλα. Τι άλλο κερδίζεις. Έλα το χώρι. Ναι. Στο λετοχώρι. Ναι. Στα Καλάβρητα έχεις 4 επιλογές. Οκ. Okay. Και τι άλλο. Και τι άλλο κερδίζεις. Να βγω σωστική άμα θέλει. Μπράβο. ΕΝΑΚ. Οκ. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μας χορέψει η Τζοάννα. Έχεις φτιάξει το τεχνικό πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε δυνατά μουσική. Πάμε δυνατά μουσική. Ποιος είναι στον αέρα, ποιος είναι στον αέρα παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Ορέστης. Ορέστη, Ορέστη, από πού τηλεφωνείς. Από Ηλίουπολη. Από Ηλίουπολη. Ναι. Λοιπόν, Ορέστη, να σου εξηγήσουμε ή έχεις καταλάβει το παιχνίδι. Κάτι έχω καταλάβει. Δεν σε ακούω πολύ καθαρά, μπορεί να δυναμώσεις το τηλεφωνείς. Τι έχεις, πολύ αναστενάζεις, Ορέστη μου, σήμερα. Όχι. Κάτι. Όχι. Κάτι έχω καταλάβει. Από πόση ώρα σας βλέπω. Αγχωμένος λίγο ακούγεσαι, λοιπόν, μην αγχώνεσαι, δεν κερδίσεις καταρχήν. Διαλέγεις μία από τις κοπέλες μας που είναι έτοιμες να παίξουν μαζί μας και μαζί σου. Είναι έτοιμες, οι οποίες θα πάρουν τις καρτούλες μπροστά τους γιατί σου επιφυλάσσουν ήδη ένα δώρο. Με το που τη διαλέγεις την κοπέλα, πάμε λίγο γρήγορα κοπέλες, παίρνουν μπροστά τους τις κάρτες, άρα με το που διαλέγεις μία κοπέλα για να παίξει εδώ μαζί μας, έχεις κερδίσει ήδη ένα δώρο. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε. Δεξιά την Ξανθιά. Είναι. Η Βερόνικα Βασιλείου. Στην άκρη δεξιά. Ναι. Με το φούξια φόρεμα, να πούμε ότι είναι η Βερόνικα Βασιλείου που κουνάει την κάρτα τώρα. Με τη Βερόνικα, μπράβο. Okay. Ωραία, πάμε να δείξουμε. Βερόνικα, πάμε να αποκαλύψουμε τι δώρο δίνουμε στην τηλεθεατή επιτόπου από σένα. Τι δίνουμε, για να δούμε. Πάω πλέον. Πάλι πάρω πλέον. Αλλάξατε εσείς οι δύο. Αλλάξατε κάρτες. Να πούμε τι αλλάζουν τώρα, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι και το μικρόφωνο, φύγαν όλα. Λοιπόν. 300 ευρώ αξίας. Πάω πλέον λοιπόν σε Γλυφάδα. Κάνεις γυμναστική και γενικά γυμνάζεσαι, ωραία. Πολύ λίγο. Οκ. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πάντως. Βερόνικα, έρχεσαι κοντά μας. Βασικά έρχομαι και εγώ κοντά σου. Και σου δίνω το μικροφωνάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και η Βερόνικα, σεξι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα. Πολύ καλή. Θα πάρουμε ένα δωράκι εδώ για το φίλο μας. Απαλά.
Του κάνει και ήχο, έχει και μουσική υπόκριση η Βερόνικα. Λοιπόν, για να το βοηθήσω, να το ανοίξουμε, να δούμε τι κερδίζει. Σιγά σιγά, πάμε λίγο γρήγορα. Ο ηχολήπτης μας αγωνία, δεν ακούω. Για πάμε να δούμε. Τι κερδίζει, δυνατά. Κορίνα Σέντερ. Ναι, Κορίνα Σέντερ, μια συνεδρία μανικιούρ. Πεντικιούρ. Πεντικιούρ, δεν ξέρω αν είναι για μανικιούρ, πεντικιούρ. Δεν ξέρω. Έλα, Βερονικά. Το χαρίζεις, Βερονικά, βασικά. Λοιπόν, thank you. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να το δώσει δώρα στη γυναίκα, μπορεί να το δώσει όπου θέλει. Εσύ κορίνα... γιατί κάνετε στα χαρτιά. Έλατε, λοιπόν, η Κορίνα Σέντερ λοιπόν μαζί μα. Ευχαριστώ πολύ, σα δίνει ένα δώρο ήδη και έχει κερδίσει και πάρα πολλά. Δύο δώρα έχει ναι. κερδίσει. Και πάρω plate για γυμναστική. Αυτό το δώρο νομίζω είναι κατάλληλο για σένα. Λοιπόν, και τώρα πα για το μεγάλο δώρο, the big one. Το μεγάλο δώρο λοιπόν είναι, έχει διάφορε επιλογέ. Ενάγνα Βογοσωστική Φυσικά Ακαδημία δίνει μία μόρφωση, την οποία αν θες να γίνεις ναυαγωσώστης ή μπορείς να τη χαρίσεις σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Επίσης, ταξίδι Μπάνσκο, ελατοχώρη, σκι, σίγουρα θέλεις να κάνεις. Και... αυτά. Έλα, θα τα κερδίσει. Τα έχεις πει όλα. Τι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι. Οκ, okay, ξεκινάμε. Διαλέγουμε φίλο. Διάλεξα να ξεκινήσω γρήγορα γιατί οι γραμμές πάνω φωνάζουν. Εμένα δεν μου μιλάει ο σκηνοθέτης, δεν ακούω. Φωνάζουν. Δεν ακούω. Πάμε. Δύο. Πέντε. Κέρδισες. Επόμενο φύλλο γρήγορα. Θέλω τα φύλλα να τρέχουν γρήγορα. Λοιπόν, πάμε. Εσύ. Παίξε μαζί μου. Εσύ. Τι φέρνεις. Γρήγορα. Τι φέρνεις. Έχασες. Αλλά δεν έχασες. Έχασες το ταξίδι. Έχεις πάρει power plate. Έχεις πάρει από την Κορίνα Σέντερ για τη γυναίκα σου και τη φίλη σου μανικιούρ πεντικιούρ. Και έχεις τώρα την Βερόνικα η οποία χορεύει για σένα. Πάμε, Βερόνικα. Γρήγορα. Οι γραμμές φωνάζουν. Ο σκηνοθέτης φωνάζει, αλλά εγώ δεν τον άκουγα βασικά. Χορεύεις. Το βγάζεις. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, corps sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Μας άναψε η Βερόνικα, εγώ είμαι έτοιμος να βγάλω το σακάκι, έχω βγάλει... Εσύ με το βγάζεις, έχεις ιδρώσει ήδη. Έχω ιδρώσει και... θέλεις να το βγάλω σακάκι, βγάλω το παιδάκι μου. Θα το βγάλω λες. Βγάλω το σακάκι. Μόνο μην αρχίσεις και χορεύεις και τα βγάζεις κι εσύ, αλλιώς κάτι εσύ τι θα βγάλεις, εγώ δεν βγάζω σακάκι. Τίποτα, δεν σε παρακαλώ. Εγώ ήδη βλέπουν ήδη χέρι, ναι. Υπάρχει εδώ πέρα βλέπουν μπρατζάκι, ναι. Εσύ δεν βλέπουμε τίποτα. Α, okay. Βλέπουμε, όχι, εμένα μου αρέσει βασικά με σακάκι. Σ' αρέσει. Σήμερα αντιθήκαμε ειδικά για τη βραδιά, ήταν η διάσταση μήνα, τα κορίτσια είναι ντυμένα Barbie. Εγώ είμαι ο ποιος είμαι εγώ. Είσαι ο Κεν. Ο Κεν. Εσύ φυσικά μου είπες κάποιον άλλον. Σου είπα. Μου είπες ένα σωρό πράγματα έχω πει σήμερα. Παρακαλώ, ξεματιάστε με από το σπίτι. Λοιπόν, 91. Είσαι πολύ όμορφος, γι' αυτό σε έχω γνωματιάσει. Αυτό. Είσαι αφράτος και όμορφος. Αυτό είναι τελικά. Λοιπόν, 91-400-400. Τι άλλο. Τι άλλο, τα δώρα. Καταρχήν παίρνουμε δώρα αυτόματα. Μπορεί κάποιο να έχει τώρα τηλεόραση. Να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε και άλλε γραμμέ, να πάρουμε άλλη γραμμή, να δούμε τα κορίτσια τι δώρα θα δώσουν. Βεβαίω. Λοιπόν, α πάρουν τα κορίτσια πάνω λοιπόν. Τι κάρτε του. Κανονικά. Έχουν τι κάρτε στα χέρια του. Πολύ ωραία. Εξηγούμε λοιπόν ότι με το που τηλεφωνεί ο τηλεθεατή, παίρνει επί τόπου ένα δώρο που κρύβει μία κοπέλα για αυτόν. Πολύ απλά. Διαλέγει μία κοπέλα που του αρέσει. Τις βλέπει τώρα στις οθόνες της τηλεόρασής του.
οι οποίες κερδίζουν και έχουν πίσω από αυτές τις κάρτες δώρα που παίρνετε αυτόματα. Με το που παίρνετε τηλέφωνο έχετε κερδίσει ένα δώρο.